Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. 3.30 ώρα το μεσημέρι. Σήμερα Δευτέρα, 2 του Απρίλη. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε συνέλληνες, συναεξίδες. Βλέπουμε τα έργα που γίνονται στα καινούργια επίσημα, στην παλιά θύρα 3. Προσπαθούν τώρα να ολοκληρώσουν το πρώτο επίπεδο, ρίχνοντας πάνω στις ίδιες στις διαμορφωμένες κολόνες τις τσιμεντένιες το πετοφόρμ, αυτό το ξύλινο πλαίσιο, να το δούμε εδώ πέρα σε ένα κοντινό που είναι έτοιμο για τοποθέτηση. Τετράγωνο, τα παίρνει ο Λιβάγια, ο Αραούχο και ο Λάζαρος και θα τοποθετούν με προσοχή πάνω στο πρώτο επίπεδο. Έχουμε δει αυτή την εργασία πάλι στις θύρες 21, 22, 23 που έχουν διαμορφωθεί και τώρα έχουν γίνει έτσι που έχουν σιδερωθεί. Το αυτό θα γίνει ακριβώς και στη θύρα την καινούργια των επισήμων, όπου εδώ θα είναι αποδυτήρια και αίθουσες συνεντεύξεων. Και από πάνω θα πούνε οι κερκίδες. Πάνω από 15 εργάτες είναι αυτή τη στιγμή στο χώρο. Κάνει ο καθένας τη δουλειά που του έχει ανατεθεί. Άλλος καλυπώνει, άλλος ισιώνει, άλλος τοποθετεί. Εδώ σε ένα πιο κοντινό βλέπουμε τα Novopan που λέγαμε στην περασμένη περιγραφή, στην προηγούμενη. Μέχρι εδώ θα είναι το στάδιο, μέχρι αυτό το δίχωμα. Από εκεί και αριστερά, όπως βλέπουμε στην κάμερα, θα είναι ο αύλιος χώρος του γηπέδου. Συνεχίζουμε δυναμικά. Χτες η ΑΕΚ έκανε το καθήκον. 3-0 το Παναθηναϊκό. Εύκολη επικράτηση. Πανηγυρίστηκε δεόντως από όλα τα αδέλφια εξίδες στο γήπεδο και από τα εκατομμύρια που το έβλεπαν στην τηλεόραση.